Βρισκόμαστε στο Σινέ Φυτόπολης. Είναι η προέκταση του Φυτόπολης που υπήρχε σαν θερμοκήπιο στο αεροδρόμιο. Και εδώ μαζί με τον συνάδελφο και φίλο Θοδωρή ξεκινήσαμε το Σινέ Φυτόπολης πλέον. Σινέ γιατί υπήρχε θερινός κινηματογράφος εδώ. Έχουμε κλείσει ήδη το εξάμηνο. Ανοίξαμε μέσα Δεκέμβρη και μετά από ένα ζωηρό διάστημα της άνοιξης συνεχίζουμε εμπλουτίζοντας περισσότερο και την γκάμα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Στο Σινέ Φυτόπολης μπορεί κανείς να βρει μεγάλη ποικιλία καλοπιστικών θάμνων από μικρά εποχιακά έως μεγαλύτερα θάμνους, δέντρα και εκτός των καλοπιστικών και καρποφόρα δέντρα. Και πολλά από αυτά είναι παραγωγής μας από το θερμοκήπιο στο αεροδρόμιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για αντοχή και καλύτερο εγκλιματισμό στο χώρο του καθενός. Και καταφέραμε φέτος από την πρώτη μας κιόλας χρονιά να έχουμε μεγάλη ποικιλία και στα κηπευτικά μας. Όλη την γκάμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμα και αυτά που δεν μπορεί να φανταστεί. Είχαμε ακόμα και γλυκοπατάτες, διάφορα χρώματα, βελανιδόμορφα, διάφορα χρώματα ντομάτας, το αράπικο το φιστίκι, όπου πολύ εύκολα καλλιεργούνται όλα αυτά, μη σας φαίνονται παράξενα. Με τις συμβουλές μας, ήδη έχουν καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε πειραματιστεί σε αυτά και έχουμε δει πολύ καλή απόδοση. Μέχρι και passion fruit υπάρχει και σε μεγάλο φυτό έτοιμο, για να δείτε την ποικιλία που μπορεί να βρει κανείς στο Σινέ Φυτόπολης. Το Σινέ Φυτόπολης, πέρα από τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που μπορεί να πουλήσει, με δύο γεωπόνες που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη εδώ, θεωρώ ότι μπορούμε να καλύψουμε πλήρες όχι, ποτέ δεν μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι είναι πλήρες, αλλά τη μεγαλύτερη πια γκάμα όσον αφορά τα θέματα ασθενειών των φυτών, εντομολογικά ζητήματα, μυκητολογικά ζητήματα, τις καταπολεμήσεις κάποιων εντόμων μέσα σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και άλλων έτσι, επιβλαβών οργανισμών, ποντικάκια, κάποια άλλα ζωντανά τα οποία μπορεί να μας ενοχλούν και να θέλουμε να σταματήσει όλη αυτή η όχληση. Συμβουλές επί των καλλιεργειών, τα ζητήματα θρέψης των φυτών, δηλαδή τα λοιπάσματα είναι ένα κομμάτι το οποίο το καλύπτουμε και προσπαθούμε να συμβουλεύουμε τον κόσμο να κάνει μια ορθολογιστική χρήση όλων αυτών των υλικών που χρειάζονται, να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει, να χρησιμοποιήσει κάτι, ειδικά όταν πρόκειται για έναν επαγγελματία, αλλά και για τους ερασιτέχνες, ακόμα και για τους καλλιεργητές, έτσι, για τους ανθρώπους που είναι εραστές του λουλουδιού. Προσπαθούμε να έχουμε και την γκάμα των προϊόντων αυτή, μια σημαντική γκάμα θεωρώ και για πρώτη χρονιά, αλλά και να περιγράψουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα βιολογικά αυτά φαινόμενα που επικρατούν είτε στο χωράφι, είτε στην αυλή πολλές φορές, είτε και μέσα στο σπίτι καμιά φορά των ενδιαφερόμενων. Πέρα από αυτό, να πω ότι προσπαθούμε και να δίνουμε την έκταση που έχει και αυτό το φαινόμενο των φυτών ως βιολογικό φαινόμενο σε εκείνους που σχετίζονται μαζί του, να καταλάβουν ότι είναι και αυτό μια μορφή ζωής η οποία γεννιέται, ζει, αναπαράγεται, ολοκληρώνει τον κύκλο της, έχει μεγάλη σημασία η ύπαρξή του μέσα στην τροφική μας αλυσίδα αλλά και μέσα στην καθημερινότητά μας. Γενικά να κάνουμε τον άνθρωπο να αγαπήσει το φυτό όσο γίνεται. Επίσης, ο Δημήτρης με μια τεράστια εμπειρία στην κυποτεχνία και εγώ όσο μπορώ σε αυτό το αντικείμενο να το στηρίζω και να το εξασκώ, καλύπτουμε το κομμάτι της κατασκευής και της διαχείρισης των κήπων και των αρδευτικών του συστημάτων. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε έναν κήπο ένα σωστό αρδευτικό σύστημα μαζί με όλα τα υπόλοιπα, αλλά και επισκέψεις σε χωράφια επί τούτου μαζί με τον ενδιαφερόμενο να του παρουσιάσουμε τα φαινόμενα, αυτά που κατανοούμε, μιας και πάντα θα το λέω και πρέπει να το λέμε αυτό, ότι αυτά που κατανοούμε θα λέμε και σε αυτά τα οποία δεν τα κατανοούμε θα πρέπει να το αφήνουμε ανοιχτό, να καταλαβαίνει ο ενδιαφερόμενος που είναι τα όρια,
τις γνώσεις και πού είναι τα όρια των όλων αυτών που μπορούμε να κάνουμε εν τέλει. Έτσι λοιπόν οι επισκέψεις στα ελαιοκτήματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, αν θέλουμε και ειδικά εκεί πέρα που υπάρχει και οικονομικό ενδιαφέρον από τον ενδιαφερόμενο και ειδικά στην εποχή μας τώρα που βρισκόμαστε σε μια χρονιά με αρκετές ευτυχώς ελίτσες πάνω στα δέντρα και με τα φαινόμενα, τα επιδημιολογικά φαινόμενα του δάκου που έχουν πια ειδικά είναι την παρουσία τους, η όλη τους διαχείριση. Θεωρώ ότι η αξία των επισκέψεων στους αγρούς, στα χωράφια μέσα, είναι αναντικατάστατη και το δυνατόν εμείς θα προσπαθήσουμε να την ασκήσουμε, να την καλύψουμε. Όχι μόνο για τα έντομα, αλλά και για άλλους παράγοντες. Στόχος μας είναι στο νησί να μπορέσουμε να βγάλουμε ξανά κάποιες ικανοποιητικές ποσότητες και ποιότητες ελαιολάδου. Καθώς βέβαια και τις επισκέψεις που μπορεί να γίνουν σε κάποιους λαχανόκηπους, είτε αυτοί είναι από ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες, σε ανοιχτούς αγρούς, αλλά και σε κάποια θερμοκήπια που ακόμα καταφέρνει και διατηρεί το νησί. Παράλληλα με το χώρο της δραστηριότητας εδώ του κέντρου κήπου Σινέ Φυτόπολης, θέλουμε να δικαιολογήσουμε και το πρώτο συνθετικό, το Σινέ. Οπότε κρατήσαμε το τοίχο προβολής του παλιού θερινού σινεμά και το αναδείξαμε κιόλας. Με το ωραίο σχέδιο του αρχιτέκτονα φτιάξαμε και την ωραία εξέδρα, όπου σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις εδώ, με κάποιες εκδηλώσεις ενημερωτικές και όχι μόνο. Ήδη έχει προηγηθεί κάποια εκδήλωση ανταλλαγής των ντόπιων σφόρων που είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και στον επόμενο άμεσο χρόνο θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για δραστηριότητες που θα έχουμε στο χώρο το Σινέ πια, το παλιό Σινέ. Τι είδους εκδηλώσεις μπορείτε να περιμένετε από εδώ ως γεωπονικό κατάστημα? Θα πρέπει οι εκδηλώσεις μας πρώτα απ' όλα να σχετίζονται με τις καλλιέργειες, με το φυτό, με την κοινωνία η οποία στηρίζει και στηρίζεται από όλες αυτές τις καλλιέργειες. Οπότε πρώτα απ' όλα σε προτεραιότητα κάποια σεμιναριάκια, κάποιες ομιλίες, κάποιες εκδηλώσεις που θα είναι ενημερωτικές και περιγραφικές για τα όσα συμβαίνουν στο απομακρυσμένο αυτό νησί μας εδώ πέρα, που δεν είναι και εύκολο να έρθει η πληροφορία και η πράξη. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ξεκινήσαμε μια μικρή εκδήλωση, η οποία ήταν μια όμορφη εκδήλωση, είχε επιτυχία τότε στο χειμώνα μέσα με τις ανταλλαγές σπόρων. Είδαμε για τα επόμενα. Πρέπει και εμείς να νιώσουμε έτοιμοι και ικανοί ως επιχείρηση και ως λειτουργία για να το στηρίξουμε αυτό. Αλλά όχι μόνο έτσι αμιγώς γεωπονικά θέματα. Θεωρώ ότι υπάρχει πάντοτε χώρος και πρέπει να υπάρχει πάντοτε χώρος για την τέχνη. Τυχώς στο νησί οι προτάσεις από τους ερασιτεχνικούς αλλά και οι μη επαγγελματικούς ομάδες και άτομα δεν είναι λίγες και θα πρέπει να στηρίζονται και θα πρέπει να προσπαθούν και θα πρέπει και η κοινωνία να τα αγκαλιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, γιατί είναι προς όφελός της. Γιατί μονάχα κέρδος μπορεί να βγει από όλη αυτή την ιστορία και κέρδος πολύ σήμαντο και πολλές φορές που μπορεί να μην φαίνεται. Ως γεωπόνη, το κομμάτι των ανθοφοριών είναι το κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε όσο πιο εντατικά μπορούμε. Έτσι λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υποβοηθήσουμε μόνο τις ανθοφορίες των φυτών σε αυτό το χώρο, αλλά μακάρι να τα καταφέρουμε να ανθοφορήσουν και άλλες μορφές λουλουδιών εδώ πέρα, όπως είναι και οι τέχνες. Να τις κάνουμε να κάνουν όμορφα και καρποφόρα εν τέλει λουλούδια.